Τι να πρωτοποιείς για το Σταύρο? Ο Σταύρος ήταν τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Καταρχάς ήταν ένας ήρωας. Ένας ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα. Και μάλιστα ένας ήρωας ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε, δεν χρησιμοποίησε μετά την ιστορία του. Ήταν ένας εξαιρετικός καθηγητής που τα παιδιά τον λάτρευαν και τον λατρεύουν. Ήταν επίσης ο σημαντικότερος, ο συνεπέστερος και ο καλύτερος υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα. Έδωσε μάχες ο Σταύρος και προσωπικές μάχες σε πολλές περιπτώσεις. Αν κάτι ξεχώριζε το Σταύρο Τσακυράκη, ήταν κάτι που δεν το βρίσκει κανείς τόσο εύκολα σε πολύ κόσμο. Η ευθύτητά του συνδύαζε σε εξαιρετικά ψηλό βαθμό την αριστεία από τη μια μεριά με τη γνήσια λαϊκότητα από την άλλη. Και αυτό χωρίς να ενδίδει ποτέ στο λαϊκισμό ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω τον έκαναν ίσως τον δημοφιλέστερο ή έναν από τους δημοφιλέστερους καθηγητές της νομικής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω από τα 40 χρόνια της σταδιοδρομίας μου στο Πανεπιστήμιο ότι κανένας άλλος καθηγητής δεν συγκέντρωσε τόσο μεγάλη αγάπη από τους μαθητές του. Η ύβριση είναι ακατέργαση στις αξιολογικές κρίσεις. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μην αισθάνεται προσβεβλημένος. Το επιχείρημα πείθει. Πείθει όχι με φυσική απόδειξη, αλλά με την ορθότητά του. Και αν ένα επιχείρημα, μια θεωρία, σε πείσει, πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου. Θεωρώ προβληματική για μια δημοκρατία την αντίληψη ότι ο δικαστής είναι ο τελικός κριτής κάθε απόφασης μιας κοινωνίας. Και αν δεχθούμε ότι ο δικαστής πρέπει να είναι ο τελικός κριτής, τότε πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η δημοκρατική νομιμοποίησή του. Και να βάλουμε στο Σύνταγμα δικαίωμα σε σπίτι, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε σπίτι. Στο Σουδάν, δηλαδή, δεν έχουν σπίτια επειδή δεν το λέει το Σύνταγμα. Δεν κερδίζεις τίποτα άμα είσαι πονηρός. Σημασία δεν έχει να γίνουμε σπουδαίοι, όμορφοι, πλούσιοι, αλλά να είμαστε καλοί άνθρωποι. Φυσικά η ελευθερία του λόγου είναι το δικαίωμα. Και για ένα απλούστατο λόγο, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και φυσικά είναι θεμελιώδης δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Διότι το είπαμε πολύ απλά, όταν περιορίζεται η ελευθερία του λόγου, περιορίζεται η δημοκρατία.